Ένα λεπτό είναι δικό σας για να μαζέψετε τα υλικά. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, δάφνη. Μπράβο. Ελαιόλαδο. Τέλεια. Άρα είναι πρώτα, γρήγορα. Λοιπόν, κρεμμύδι ξερό. Πόσα, ένα-δύο. Πόσο? Ένα κρεμμύδι. Ένα κρεμμύδι ξερό μεγάλο. Σκόρδο. Σκόρδο ένα. Μπράβο. Συγείο κάτι θέλουμε. Συγείο, κιμά. Τριμμένο τυρί, γάλα. Βούτυρο. Βούτυρο. Τυρί, γουντράπ, τι θες. Φέρτε το ψυγείο εδώ, όπως είναι. Φέρτε το ψυγείο εδώ. Πάμε. Όλα τα πήρε. Μακαρόνια τα έχουμε. Τα ντομάτα. Έχουμε. Ντομάτα και περαστή και μπράβο. Και απέραστη. Λίγανε κάτι θέλουμε αρμυρωδικά. Εφτά. Περίμενε. Έξι. Γρήγορα δύο. Πρέπει να τα αφήσεις στον πάγκο. Έλα, τα πήραμε, εντάξει. Για δούμε. Ένα, δύο, άλλα, τρία. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Έχει πάρει, να δούμε. Παραπάνω είναι. Το γάλα λείπει. Θα το βάλουμε μετά, ναι. Έτσι κι αλλιώς η μπεσαμέλ δεν αργεί. Οκ. Okay. Κιμά μας χαρίσιο, τον πήραμε. Το είδαν όλοι και στο κοινό. Κρεμμύδια. Εντάξει, πήραμε ντομάτα κον κασέ. Πήραμε. Πήραμε. Συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Πήραμε. Αλεύρι. Έχεις βάλει αλεύρι εδώ. Δεν πήραμε. Δεν πήραμε. Θα το πάρουμε μετά. Ναι, γιατί είναι στην μπεσαμέλ. Ένα πρέπει να πάρουμε. Ένα. Ένα μόνο. Θα πάρουμε το γάλα. Οκ, okay, βούτυρο πήραμε. Πήραμε. Γάλα δεν πήραμε. Γραβιέρα πήραμε. Κανέλα πήραμε. Δεν πήραμε. Μπαχάρι. Μασχοκάρι εδώ είναι αυτό. Μας κάνει, εντάξει. Δεν το έχεις μέσα εδώ, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Α, δεν μπορούμε. Εντάξει, έξω. Για να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Φύλλα δάφνης πήραμε, νομίζω. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Άρα. Τελικά δεν πήραμε. Αλεύρι, γάλα, κανέλα, μπαχάρι, τέσσερα. Τέσσερα. Και πρέπει να πάρουμε ένα στα... Το γάλα, το γάλα. Μόνο το γάλα. 13 λεπτά. Μόνο το γάλα, έτσι. Θα βγει. Ναι, ρε, εννοείται. Δεν μπορεί να κάνει μπεσαμέλ χωρίς γάλα και αλεύρι. Είτε το ένα έχει, είτε το άλλο. Έπρεπε να τουλάχιστον να έχει πάρει σαν βασικό ένα από τα δύο, για να μπορέσει να πάρει τουλάχιστον το ένα. 27 λεπτά είναι δικά μας. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Τέλεια. Τηγάνι, πάρε τηγάνι. Βάλε νερό να βράζει. Παίρνεις τηγάνι, βάζεις λίγο λάδι και ξεκινάμε τον κιμά. Είναι δύο βασικά υλικά, το αλεύρι και το γάλα, στο οποίο δεν θα μπορέσει να κάνει την κρέμα. Άρα θα είναι μακαρόνια με κιμά. Μόλις πάρει βράσει ο κιμάς. Α, ρίξω μέσα εδώ πέρα τον κιμά. Ναι. Τώρα. Ρίξτον τώρα ρίξτον να, ναι. Ρίξτον να τώρα, πάρε μια ξύλινη κουτάλα, μια πλαστική. Χωρίς να κάψεις το λάδι. Όχι, χωρίς. Δεν χρειάζεται, οκ. Okay. Για να δω. Σπάσε τον κιμά, να γίνει τελείως νιανιά. Ναι. Σιγά. Σιγά, σιγά. Απομακρυνθείτε. Σπάσε. Σπάω εγώ άκρο. Σπάσε. Ναι. Όταν αρχίζει και πάρει βράση και τσιγαρίζεται, το μειώνεις στο 7. Ωραίος, έχει σύστημα. Πάμε. Ο Σωτήρης, σαν να είσαι στο διάδρομο επάνω. Ακριβώς. Και κουράζεσαι και το μειώνεις σιγά-σιγά. Σπάσε. Σπάσε. Πατώματα. Πάμε. Δεν τα περπάτησες. Πάλι θα τα σπάσω. Ποιο? Όλα. Γιάννη Πλούταρχο, τι τα ακούγαμε από τα κορίτσια. Θα μου ψιλοκόψεις κρεμμύδι. Κολλημένες με τον Γιάννη Πλούταρχο, εσύ. Ποιο τραγουδιστή έτσι αγαπάς? Εκτός από τον πατέρα. Εννοείται. Σας παρακαλώ. Άλλο. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, λόγω του πατέρα μου, έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε όλους τους παλιούς, να το πω και έτσι. Όλα μου τα ακούσματα, όλη μου η ζωή, να το πω και ναι, έτσι, ναι, ήταν μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Οπότε αναγκαστικά Γονίδης, Καράς, Πλούταρχος, όλοι αυτοί ήταν πάντα στα ακούσματά μου. Μάλιστα. Εσύ? Εγώ. Αγαπημένος τραγουδιστής? Αργυρός, Πλούταρχος. Ανακάτευε συνέχεια να πάρει όλο μια βράση. Ρουβάς. Ρουβάς. Θα χορεύσουμε μαζί. Τι κάνεις ρουβά? Θες να κάνουμε μαζί. Όλοι κάνουμε ρουβά. Όλοι κάνετε ρουβά. Ρουβίτσες. Εμείς όχι. Εσύ κάνεις ρουβά? Όχι. Μπράβο. Δεν είμαι ρουβίτσα. Όχι, δεν είσαι. Δεν κι εγώ, αλλά δεν είμαστε ρουβίτσες. Όχι.
Είμαστε πλουταρχίτσες. Φέρε και ένα πιάτο για να αποσύρουμε τον κιμά μετά. Σάββα, εσύ από τη Ρόδο, πώς βρέθηκες εδώ στην Αθήνα? Μεγάλη ιστορία, Μάρκο μου. Θα την ακούσουμε. Θα την ακούσουμε. Θέλει το κοινό μας. Αχ. Όπω. Δαλκάς. Βαρύς. Αυτό είναι πολύ. Ερωτικός μετανάστης, Μάρκο μου, ήρθα εδώ. Μ' άρεσε. Τι, Αθηναία. Έμεινα μετανάστης. Για πες. Καρδιτσιώτησα. Καρδιτσιώτησα. Ήρθαμε να δουλέψουμε εδώ στα Αθήνας και τελικά. Τη γνώρισες στη Ρόδο. Ναι. Και εδώ πώς βρέθηκες? Την πήγαινε για δουλειά εδώ στην Αθήνα. Και ακολούθησα εγώ Κακομοίρης. Έλα ρε φίλε, μπράβο. Έχω μετανιώσει. Ωραία. Η μαμά σου τι σου έλεγε? Παιδί μου. Πας αγόρι μου. Παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου. Οι έρωτες θα περάσουνε. Πού πας παιδί μου, πού πας παιδί μου. Έχει νερό βραστήρας? Έχει, ναι. Ωραία. Βάλ το στο 9, ρίξε το νερό του βραστήρα και ρίξε σίγουρα άλλα 2 λίτρα νερό, τουλάχιστον. Και αλάτι, Σάβα. Α, δεν βλέπω αν είναι ζεστό όμως. Ναι, ζεστό είναι. Ζεστό είναι. Ναι, ναι, ζεστό είναι το νερό. Εντάξει, το είχε βάλει. Ρίξε. Ρίξε. Άλλη μία. Στοπ. Έτσι, μπράβο. Μπορώ λίγο. Μετά. Βάλε, βάλε, βάλε. Βαλατάκι, τώρα, παιδιά, λίγο βαλατάκι. Πολύ νερό. Όλα ανάλατα είναι. Βάλε, στοπ. Πήγε. Πιπέρι. Θέλουμε κι άλλο νερό στην κατσαρόλα, μην το ξεχνά. Ρίξε πιπέρι. Όχι το νερό, πιπέρι. Ωραία. Ανακάτεψε το. Ανακάτεψε το. Ναι. Θα βγάλει νερό σε λίγο ο κιμάς. Θέλουμε να πιει το νερό και μετά θα τον αποσύρεις. Σχεδόν το έχει πιει, σχεδόν το έχει πιει. Το έβγαλε το νερό του. Σχεδόν. Έχουμε χρόνο. Έχουμε, εντάξει. Έχουμε. Όταν γράψει 14, μπορείς να μπεις να πάρεις το γάλα. Όταν γράψει 14, τέλεια. Ο κιμάς έχει γίνει, νομίζω, καλός. Τέλεια. Πάμε καλά, δηλαδή, με λίγα λόγια. Βγάλω το κιμά. Ναι, βγάλω το να. Αν έχει βράσει καλά. Έχει ψηθεί, δεν θέλω να είναι ούτε κόκκινος, τίποτα. Θέλω έχει να ψηθεί, είναι... Έχει ψηθεί. Ωραία. Έχει ψηθεί, τα νερά του, τα ζουμιά του τα έχει πιει. Ναι, ναι. Λίγα λαδάκια έχουν μείνει, δεν πειράζει. Το λάδι δεν μας νοιάζει. Είναι το τέτοιο. Ωραία, πάμε. Βγαλώ. Ρίξτε να. Τέλεια. Βάλ το τηγάνι ξανά στη φωτιά. Ρίξε λίγο λάδι και ρίξε το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι το σοτάρεις μέχρι και αυτό να μαλακώσει. Στο 7 το κρατάς. Ρίξε λάδι. Η Ραδιάνα δεν σου είπε ποτέ, μάθαμε και εμένα να μαγειρεύω. Γενικά στην κουζίνα μπαίνει μαζί σου. Μπαίνει για να φάει. Μόνο. Και να δοκιμάσει. Μόνο. Μόνο. Να βοηθήσει καθόλου τίποτα. Με βοηθάει. Δεν τη αρέσει η μαγειρική, κύριε παιδί μου. Δεν ξέρω αν τη αρέσει, αν δεν τη αρέσει, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ό,τι σου αρέσει ασχολείσαι και με αυτό. Mm-hmm. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αλλά δεν απαραίτητο ότι τη αρέσει. Δεν την κατηγορεί κανείς. Απλά όχι, λέμε ότι. Κανένα πρόβλημα. Δεν είχε ποτέ έφεση στη μαγειρική. Μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω. Εκείνη θα μας πει. Πολύ μπλα μπλα. Πολύ μπλα μπλα. Το κρεμμύδι μόλις πάρει. Μιλάμε τώρα να γνωριστούμε, δεν κατάλαβα. Λίγο μουσική. Λίγο. Τι θέλετε, μουσική? Λίγο. Σε λάθος εκπομπή έχετε έρθει. Εδώ μαγειρεύουμε. Και πού και πού τραγουδάμε και χορεύουμε. Θα κοιμηθώ. Θέλει να χορεύσει γιατί είναι έτοιμη. Τι θες να ακούσεις? Βάλε κάτι, να ακούσουμε κάτι. Θα κοιμηθούμε, λέμε. Πρέπει να ακούει και τον coach. Η κρέμα πώς θα γίνει, ποιον coach να ακούει. Είναι μυστικό. Ναι. Βάλτε μας ένα τραγουδάκι τώρα για τα κορίτσια. Βράζει. Αν δεν βράζει, μην τα ρίξεις, γιατί θα γίνουν χάλια. Είναι στο 9. Στο 9. Ρίξε τα. Μέσα, Μέσα, ρε μάγκα. Μέσα. Κάθε βράδυ που παιδιάζω και με παίρνει το πρωί, να το ξέρεις, σου φωνάζω πως αγάπησε πολύ. Και μιας και μιλάμε για το καλύτερο παιδί, θέλω να ακούσω και το πιο καλό παιδί από τον Γιάννη Κόλλια τώρα. Αγαπημένο μου τραγούδι, πάμε, από τον αγαπημένο την κονσέρβα, μου φίλο. Ρίξε την κονσέρβα, το ανακάτεψέ το. Το καλό παιδί, για χάρη σου θα γίνω. Όμως τη νύχτα μη ζητάς, εγώ δεν την αφήνω. Το πιο καλό παιδί, για χάρη σου θα γίνω. Όμως τη νύχτα μη ζητάς, εγώ δεν την αφήνω.
είναι δήλωση. Καλό παιδί, αλλά και η νύχτα, νύχτα. Ωραία. Να να περνάμε καλά, να διασκεδάζουμε. Και ανακάτευε. Ρίξα το μπουκάλι. Τα μακαρόνια δεν τα έχεις βάλει. Μπαμπάς τώρα που είναι, Σωτήρη. Με το χέρι, ορίστε. Μπαμπάς τώρα που είναι. Ο πατέρας μου τώρα είναι Αμερική, Νέα Υόρκη. Α, εκεί στον ελληνισμό, έτσι. Εκεί στον απόδημο ελληνισμό, ναι. Τραγουδάει σε ένα πολύ ωραίο κέντρο. Ποιος είναι στη Νέα Υόρκη, ο μπαμπάς, το χέρι. Εκεί θα πάω να μου πεις από να τον βρω. Ανακάτευε. Μπορείτε καλά. Να πεις όποτε θες. Ναι, ναι, ναι. Ανακάτευε. Αλεύει να πάρουμε ή γάλα. Γάλα. Άστο. Ναι, 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 ναι. Άστο. Πρέπει να πατήσω τον μπάζερ, Πήγε. Τι αλεύρι, βρε, χωρίς γάλα δεν γίνεται. Να πάρουμε, ρε. Μήπως να πάρουμε το αλεύρι καλύτερα. Αλεύρι βούτυρο, μήπως να κάνουμε. Με το γάλα. Αλεύρι βούτυρο, μήπως. Είσαι, αλεύρι λένε καλύτερα, μήπως είναι καλύτερο το αλεύρι. Αλεύρι βούτυρο. Τι αλεύρι βούτυρο, ρε. Αντί για να κάνουμε γάλα. Όχι, όχι, γάλα θέλουμε. Για πες μου τώρα, γιατί σου λένε να πάρεις αλεύρι. Για να δέσει η μπεσαμέλ, αλλά αν το κάνουμε καλά θα δέσει. Θα δέσει. Το γάλα είναι πλήρες. Έχει λιπαρά. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Δεν χρόνο δεν έχουμε, νομίζω. Λοιπόν, άκουσε με. Έχει πάρει βράσο κι εμάς. Ναι, ναι, παίρνει. Είναι. Τατιάνα, το κοινό είπε να πάρουν αλεύρι ενώ πήρε γάλα. Για πες μου εσύ που είσαι γνώστης. Εγώ που είμαι γνώστης, πρέπει να πάρει αλεύρι. Πώς θα δέσει με το γάλα. Πείτε μου. Εγώ που να ξέρω. Εσύ μαγειρεύεις. Το ήξερες τώρα αυτό ή το άκουσες. Όχι, το άκουσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι πίσω. Δηλαδή, πώς θα δέσει. Τι είπε, ότι άμα γίνει σωστά η διαδικασία, θα δέσει. Δεν θα δέσει. Κυρία Μαλία, τι πιστεύετε. Κάτι στο μικροφωνάκι. Νομίζω ότι έπρεπε να πάρει τα αλεύρι, αλλά λάθος, τραγικό. Μάλλον. Ναι, λάθος τραγικό. Μπορεί όμως να το σώσει μαζί με τυρί και γάλα, να το κάνει σαν μπεσαμέλ και να το ρίξει από πάνω. Μάλλον αυτό θα σκέφτεται, δεν ξέρω. Αυτό θα έχει στο μυαλό του. Ναι, έτσι νομίζω. Ο Κανακάρης σας πώς θα πάει, πώς τον βλέπετε. Καλά τον βλέπω. Ακούει όμως, έτσι. Είναι η σχέση σαν υπαλλήλου με τον εργοδότη. Αλλά νομίζω μια καλή συνεργασία είναι και αυτό απαιτεί η εκπομπή μας. Να είναι υπάκουος αυτός που μαγειρεύει στις οδηγίες που παίρνει. Σίγουρα, γιατί κάτι παραπάνω ξέρει ο Σωτήρης. Το βούτυρο. Έλειωσε. Ναι. Έλειωσε ολό. Ναι, ρίξε λίγο γάλα σιγά σιγά. Λίγο. Ρίξε λίγο γάλα. Μέσα καταπληκτικό. Νομίζω. Θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δεν πειράζει. Αποχαρήκατε δε όντως. Πάρα, όντως. Είχε μόνο που γνωρίσαμε σένα, φτάνει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Για πείτε μου τώρα. Για πέτε. Τι γίνεται. Μια χαρά. Πήγαμε, ήρθαμε, δουλέψαμε. Η κοπέλα του έκανε τα μαλλιά, τα άκαψε κιόλας λίγο πάνω. Πήγε στα μπουζούκια μετά από εδώ που έφυγε. Ναι. Γιατί είμαι και λίγο κουσκουσάρα, εγώ να ξέρεις. Πού πήγε. Πήγε στο Βόλο. Ναι. Και εκεί με το φόρεμε, της έπεσε από κάποιον εκεί τα μόνα. Και τσουλουφλίστηκε. Έτσι. Η κοπέλα από το πέσιμο πήγε να ξεπιαστεί λίγο, κατάλαβες. Ναι, ναι. Στις τζιμπικές. Ναι. Και την πάτησε και κατάλαβες. Της ήρθε. Α, έτσι. Στο δόξα πατρέ, εδώ. Ναι. Για κουρούπα. Το έχεις κατεβάσει το 6. Ναι, ναι. Ωραία, ρίξε κι άλλο στο γάλα 5. Τότε. Ρίξε βρε κι άλλο γάλα, σου λέω. Ρίξε σίγουρος. Ρίξε. Ρίξε λίγο ακόμα. Ωραία, φύγε, πήγαινε στο τυρί. Εδώ, μέσα, τι γίνεται. Σκούρα τα πράγματα. Σκούρα τα πράγματα. Μα χρυσέ μου, άνθρωποι, λείπει το γάλα, λείπει το αλεύρι. Πώς θα δέσει το γάλα. Έπρεπε να πάρει αλεύρι ή γάλα. Γάλα πήρε. Τώρα πρέπει να είσαι μάστορας. Πρέπει να είσαι πολύ μάστορας για να δέσεις. Υπάρχει μυστικό. Δεν θα ματιάσει, δεν είσαι κουσκουσάρα. Μην το κουσκουσάρα. Μην το λες, μην το λες. Λίγο, λίγο. Μπορεί να δέσει το γάλα με τον νερό από τα μακαρόνια. Μα είδες τι είσαι. Είδες τι είσαι. Σου είπα, μην είσαι. Δεν πειράζει. Δεν με άκουσε. Είπα για τον κόσμο που μας είδε το σπίτι. Να ξέρουν ένα τύπ, ένα μυστικό. Ναι, ναι. Αν δεν έχουν αλεύρι. Ναι, ναι, ναι. Πάρε και μια κούπα και ρίξε λίγο νερό στον κοιμά. Να πάρω κουτάλα. Για να μην καώ. Βάλε κουτάλα. Λίγο, όχι πολύ. Μια κουταλίτσα. Αυτό, ναι, ρίξ το. Το μακαρόνι βράζει, ρε. Μην το παίρνεις, παιδί μου. Τι το σήκωσες. Για να μην το ρίξω κάτω. Όχι. Τα αγόρια, σε παρακαλώ, τα αγόρι μου! Τα αγόρι μου! Πάρ' το στην άλλη εστία που είχες τα μακαρόνια. Πώς πάμε εδώ, Σεντράκη? Καλά πάμε, νομίζω το έχουμε. Ρίχνε σιγά σιγά τυρί και ανέβασε λίγο. Όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν πήρες το αλεύρι και τι θα κάνεις για να δέσει η μπεσαμέλ. Το καλό με τα λιπαρά είναι ότι πολλές φορές βοηθάνε και εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Αν έχεις λιπαρά, θα σου δέσουν κάποια πράγματα. Τι, δεν το βλέπω ευχαριστημένο, γιατί. Όχι, πιστεύω. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Καθόλου. Πάει. Υπάρχει μια γαλλική τεχνική που λέγεται panade frangipane. Κράτησε το. Ναι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε αλεύρι βούτυρο,
τα δένουμε μαζί, νερό από το βραστήρα και κάνουμε μία λία κρέμα, μία υφή. Μέσα εκεί λιώνουμε το τυρί μας και κάνουμε μία ψεύτα μπεσαμέλ. Θα πρέπει να πάρει τα λεύρη. Αυτό το στοιχείς λες. Πολύ νομίζω. Δεν πειράζει, θα φάμε μακαρόνια με κοιμά. Δεν πειράζει. Επίσης να φτάσει η ποσότητα. Να φτάσει η ποσότητα της μπεσαμέλ. Ανακάτευε το... Μπράβο, εκεί. Ρίχνε τυρί. Ωραία, ανακάτευε. Αποδομημένο, δεν ξέρω να φάει, αλλά... Μακρονιά με κοιμά έχει ξαναφάει. Ανακάτευε, ανακάτευε. Ξαναφάει. Έχει λιώσει, πώς έχει γίνει. Όλοι περιμένουμε. Όχι, δεν να έχει, δούνε... θέλουμε κι άλλα, αφού βάλαμε πολύ γάλα. Πώς θα βγει. Το γάλα, ρε, αφού εκεί πέρα δεν πάρα πολύ γάλα, γιατί δούλευε, δεν έβραζε, το είχες βγάλει εκτός. Τρίψε κι άλλο τυρί. Προλάβουνε, τι λες, έχουν 4 λεπτά. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουνε. Και κοιμάσαι, αν και δεν ξέρω τι ζουμί έχει. Δεν πώς το είναι. Ναι, δεν είναι. Α, τα βάζει και κομμάτια γκουμ. Εντάξει. Κούρα τα πράγματα. Πάντως ο κοιμάς μυρίζει πάρα πολύ ωραία και με τη ντοματούλα. Βάλε τα μακαρόνια στα πιάτα. Όχι, βασικά δεν θα βάλεις τα μακαρόνια στα πιάτα. Θα ρίξεις τα μακαρόνια μέσα στο τηγάνι με τον κοιμά. Θα τα ανακατέψεις. Τα μακαρόνια πού είναι? Και θα τα σερβίρεις στα πιάτα. Τα μακαρόνια, ρε παιδιά. Α, πάρε τα μακαρόνια. Έγινε αυτό. Όχι, ρε, αφού νερό. Πάμε. 3 λεπτά σχεδόν. Δυνάμωσε το. Δυνάμωσε. Το 9 είναι, δεν πάει άλλο. Έχει το power, κύριε Σωτήρη. Πάμε, δυνάμωσε. Πάει κι άλλο. Πάει το power. Πάρε τα μακαρόνια. Την έχει βγει τη φωτιά από το τηγάνι. Τι? Τη φωτιά από το τηγάνι την έχει βγει. Στο 1 είναι. Ωραία, ανακάτεψε τα. Ανακάτεψε τα να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Μακαρόνια με κοιμά, πάμε. Ανακάτευε συνέχεια. Πάμε. Πάλι μα ένα ρουμπά τώρα εδώ, θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φά. Ανακάτεψε καλά, θέλω να φά. Αυτό θα πάμε στο τέλο. Πάμε. Πάμε όμως, ε! Άστο αυτό! Μη χορεύεις! Φτιάξ' το όμπα! Θα φτιάξ' το φαΐ σου! Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος επίσης. Σάβα! Έλα! Το καθαρολάκι! Φτάνει μόνα χαμένα σπίτι μου να έρθεις. Εγώ θα μου το βάλω. Έλα, φίλε! Δεν γίνεται! Δεν βράζει! Δεν βράζει, ρε φίλε! Πού να βράζει! Δουλεύει, δεν δουλεύει. Δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει, δεν δουλεύει. Τον κόσμο δουλεύει. Ξεκίνα να σερβίρεις. Αστήσω λίγο αυτό. Ξεκίνα να σερβίρεις, πάρε ένα ξύλο και φέρ το πιάτο εδώ να σερβίρεις. Αυτό είναι νερό μπλουτ. Ελπίζω να μην το ρίξεις μέσα στα μακαρόνια και να το κοιμάκι να το φάκι δοκιμάσουμε έτσι, γιατί αυτό δεν το κοιμάζεται. Έχουμε ένα λεπτό. Προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει, μην ασχολείσαι με αυτά τώρα. Σόπα. Να έχει κοιμά, ε. Τι να τη λήξω τώρα, δεν προλαβαίνω. Τι να τη λήξω. Ωραίο, ωραίο. Τέλειο. Στο άλλο πιάτο. Βλαβαίνουμε. Στο άλλο πιάτο. Ασχολήσουμε το άλλο πιάτο. Ηρέμησε. Μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις. Να βάλω λίγο τρία από πάνω. Προλαβαίνεις. Τουλάχιστον έτσι. Προλαβαίνεις. Μπεσαμέλ δεν υπάρχει. Όχι, είναι όχι. Νερό. Ρίξε. Θα ρίξει την μπεσαμέλ. Δεν πειράζει. Τι να ρίξω, ρε, θα χαλάσει το πιάτο. Όχι, δεν χαλάει το πιάτο. Έλα, ρε, τώρα. Θα χαλάσει το πιάτο. Φέρε, θα ρίξει λίγο. Θα το περιχύσει λίγο. Φτάνει. Ωραία. Φέρε και θα ρίξει λίγο. Από αυτό? Ναι. Κοίτα, τι είναι. Κοίτα, τι να δει. Κοίτα. Τι είναι. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Φέρε τυρί. Ρίξε τυρί γρήγορα. 15 δεύτερα. Ήρεμα, ήρεμα, προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Τρίψε τυρί. Τρίψε τυρί. Τρίψε τυρί. Και το άλλο. Και το άλλο. Όπα. Τρίψε. Ωραία, stop. Stop, stop. Με ξενύχτησε πάλι με ποτό και κρεπάλι. Καλιά δε με βγάζει άσπρο πρόσωπο. Κεφάλι σκυμμένο, το μυαλό θολωμένο. Γι' αυτό το λόγο δεν θα βρει γυναίκα. Άντε ρε. Η κυρία Αμαλία κουνάει το κεφάλι της, απογοητευμένη. Ένα πιάτο με καλές προδιαγραφές, ξεκίνησε ωραία. Κάτι δεν πήγε καλά στην πορεία. Όσο Τύρις πήρε το γάλα, όλοι επέμεναν να πάρει το αλεύρι για να δέσει μπεσαμέλ. Τελικά δεν βάλαμε μπεσαμέλ γιατί δεν πέτυχε. Τουλάχιστον στήσαμε δύο πολύ ωραία πιάτα. Είναι αφηρημένα. Είναι αφηρημένα, το πιάσαμε. Εντελώς. Είναι σίγουρα αποδομημένα. Ποιο πιάτο θα πάει στον Έκτορα, ποιο στα κορίτσια. Νομίζω αυτό, στον Έκτορα. Είναι πιο περιποιημένο. Αυτό στον Έκτορα, αυτό στα κορίτσια. Είσαι σίγουρος. Ναι, γιατί. Ωραία, αποφάσισε your call. Ωραία. Με Έκτορας. Τέλεια. Έκτορας αυτό. Και τα κορίτσια το άλλο. Λοιπόν, το παίρνεις. Βρες έναν τρόπο, μάζεψε τα μακαρόνια. Εντάξει, τώρα μπορείς να τα μαζέψεις έτσι κι αλλιώς. Αφού έγινε η επιλογή του πιάτου.
Το καλό που σου θέλω να έχει βράσει το μακαρόνι, ε. Έχει βράσει αλάτι, δηλαδή. Εντάξει. Για έλα δώσε ο τυράκι και κάτσε να φύγει ο... Προσοχή, Τάμπας, ε. Χωρίς άγχος, έχεις καλοπάτια, πρόσεχε.